Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα Χελώνα. Εντάξει, είπαμε, όχι και να τη κάνετε και Παγκόσμια ημέρα. Ένα αγώνα κέρδισε και αυτόν μόνο και μόνο επειδή με πήρε ύπνο, δήλωσε επί τη επαιτίου ο λαγό. Σήμερα, επίση, είναι η Διεθνή ημέρα για τον τερματισμό του μεευτικού συρρυγγίου. Και μια και υιοθετούμε Διεθνή ημέρε για τερματισμό, δεν κοιτάμε και λίγο και κανένα πόλεμο που έχουν καταντήσει πολλαπλά, αιμορραγώντα συρρυγγία στο σώμα τη ανθρωπότητα. Σαν σήμερα, το 1785, ο Βενιαμίν Φραγκλίνο σε επιστολή που συντάσσει περιγράφει περιγράφει την τελευταία του ανακάλυψη, τα γυαλιά διπλή εστίαση για πρεσβειοπία και για μοιοπία ταυτόχρονα. Τώρα πλέον μπορώ και να σημαδεύω με το τόξο του περαστικού απέναντι και όταν δεν του πετυχαίνω και κοιτάνε προ το μέρο μου, να προσποιούμε ότι διαβάζω διαβάζοντα πραγματικά. Και όλα αυτά με ένα ζευγάρι γυαλιά. Καλέστε το 111222 και παραγγείλτε το δικό σα ζευγάρι στη μισή τιμή. Το 1 και το 2 είναι οι δύο πρώτε τρύπε του καντράντου τηλεφώνου. Το λέω διότι αν τα χρειάζεσαι τα γυαλιά, δίχω τα γυαλιά μπορεί και να μην τα βρίσκει. Το 1878 η Κύπρο προσαρτάται στην Αγγλία επί τα απομυστική συμφωνία με την Τουρκία. Δεν θέλουμε να σα πολυζαλίζουμε και μα συγχωρείτε κιόλα, αλλά να μα ενημερώνετε και εμά να ξέρουμε ποιο μα ορίζει. Μην λέμε τα δικά μα. Σαν σήμερα το 1906 θα φύγει από τη ζωή ο Ερίκο Ήψεν, σημαντικό νορβηγό θεατρικό συγγραφέα. Είπε ο Ήψεν, το να ζητούμε σε αυτόν τον κόσμο επίμονα την ευτυχία θα πει πω κατεχόμαστε από το πνεύμα τη Επανάσταση, διότι ποιο είναι το δικαίωμά μα στην ευτυχία. 1917 θα γεννηθεί ο Έντουαρτ Λόρεντ, Αμερικανό μετεωρολόγο που ανέπτυξε τη θεωρία του χάου και εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο τη πεταλούδα. Όχι εκείνο που βλέπει μια ωραία πεταλούδα να τριγυρνά στον κάμπο και έχει πει ότι πίνεται τόσο ώστε να το κάνει τραγούδι. Το άλλο που αερίζεται ένα χαμελέοντα στην Ελλάδα και προκαλείται ανεμοστρόβιλο στη Γιοκοχάμα. Σαν σήμερα το 1934, η 24χρονη Μπόνι Πάρκερ και ο 25χρονο Κλάιντ Μπάρο, το γνωστό δίδυμο παρανόμων Μπόνι και Κλάιντ, σκοτώνονται από αστυνομικού στην Λουιζιάννα καθώ οδηγούν μια κλεμμένη Ford V8. Ο Κλάιντ είχε στείλει επιστολή στο Henry Φόρτ συγχαίροντά το για το μοντέλο. Οδηγούσα πάντα ένα Ford αφού μόνο με ένα τέτοιο μπορούσα να διαφύγω. Δεν κοστίζει τίποτα να σου πω τι καταπληκτικό αυτοκίνητο έχει φτιάξει. Αχ, τι συγκινητικό, έτσι μου έρχεται να κλέψω ένα και να αρχίσω να διαφεύγω. Το 1951 θα έρθει στον κόσμο ο Ρώσο Grand Met από τι διασημότερε φιγούρε τη παγκόσμια. Σκακιστική Ιστορία, ο Ανατόλιο Καρπόφ. Σαν σήμερα το 2006, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκή πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σω ανασύρεται ο Τούρκο πιλότο, νεκρός ο Σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Το 2017 θα φύγει από τη ζωή ένας εκ των ηθοποιών που άφησαν το αποτύπωμά τους στην κινηματογραφική ιστορία του James Bond, ο Βρετανός Roger Moore. Το 2013 θα φύγει από τη ζωή ο Ελληνογάλλος τραγουδοποιός George Μουστακή, αν και Μουσάτος. Αυτά είχαμε και σήμερα κορατή μου και αύριο καινούρια. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.